Γεια σας. Είμαι η Λένα Καραμαλή. Είμαι ψυχοθεραπεύτρια και συγγραφέας του βιβλίου «Θέλω να είμαι καλά» που πρόσφατα κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Λιβάνι. Βρίσκομαι σήμερα μαζί σας με την ευχή και την ελπίδα το 2022 να είμαστε όλοι καλά, συλλογικά και ο καθένας ξεχωριστά. Όλοι θέλουμε τον καινούριο χρόνο να είμαστε καλά. Τι σημαίνει όμως αυτό? Τα Χριστούγεννα στολίζουμε, βάζουμε παντού φωτάκια. Όλα αυτά είναι το φως που θέλουμε να προβάλλουμε σε μια προσπάθεια για να περιορίσουμε το κρύο και το σκοτάδι του χειμώνα που μπορεί να αντικατοπτρίζει και τη δική μας ψυχική διάθεση, προσπαθώντας να μεταδώσουμε τη ζεστασιά, το φως και τη χαρά. Οι γιορτές είναι μια πολύ άσχολη περίοδος. Τρέχουμε περισσότερο για να τα προλάβουμε όλα. Είμαστε πολύ απασχολημένοι στην προσπάθειά μας να τα κάνουμε όλα τέλεια. Νομίζουμε ότι όταν δεν είμαστε τέλειοι, δεν είμαστε αρκετοί. Ο νους μας είναι εκπαιδευμένος να βρίσκει ελαττώματα και ελλείψεις. Γιατί λειτουργεί σαν σωματοφύλακας και θέλει να μας σώζει. Η κριτική όμως μας αποκαρδιώνει και μας κάνει να μην μπορούμε να αντιληφθούμε και την ομορφιά. Με αποτέλεσμα να κάνουμε τη ζωή μας δύσκολη και να κρατάμε τον εαυτό μας πολλές φορές πίσω. Τι θα κάνουμε διαφορετικό αυτή τη χρονιά? Το σημαντικό την καινούρια χρονιά δεν είναι να κάνουμε τον εαυτό μας τέλειο, αλλά να τον αγκαλιάσουμε, να τον καταλάβουμε, να τον συμπονέσουμε, να τον ανακουφίσουμε και να τον αποδεχτούμε έτσι ακριβώς όπως είναι. Να μειώσουμε την αυτοκριτική, να κάνουμε ειρήνη μαζί του, για να βρει χώρο η αγάπη. Πόσο ανάλαφροι γινόμαστε όταν σταματήσουμε να βρίσκουμε ψεγάδια? Τον καινούριο χρόνο ας αποδεχτούμε τον εαυτό μας με αγάπη και συμπόνια, έτσι ακριβώς όπως είναι. Τότε θα ανακαλύψουμε την πραγματική του ομορφιά. Τη χρονιά που έρχεται, ας απαλλαγούμε από τα τοξικά συναισθήματα που κουβαλάμε. Που κουβαλάμε όλα αυτά τα χρόνια. Τις ενοχές, τις επικρίσεις, το θυμό, την μνησικακία. Όλα αυτά είναι ένα πολύ μεγάλο βάρος που καλό είναι να τα αφήσουμε πίσω μας. Ας βάλουμε την αγάπη πρώτη αυτή τη χρονιά. Όταν αγαπάμε τον εαυτό μας αρκετά, τότε έχουμε κερδίσει την εσωτερική ελευθερία να μπορούμε να χαρούμε, να χαρούμε πραγματικά. Όταν τιμούμε τον εαυτό μας, δίνοντας χρόνο, δίνοντας του αποδοχή και ηρεμία, θα βρει το γόνιμο έδαφος για να ανθίσει και να βγάλει από μέσα του ό,τι καλό έχει. Για να το μεταδώσουμε και στους άλλους. Γιατί τα συναισθήματά μας είναι μεταδοτικά. Όπως ακριβώς μεταδίδουμε τους ιούς, μεταδίδουμε και την ανησυχία και το φόβο, αλλά και την ευτυχία και τη χαρά μας. Αγαπώντας και θεραπεύοντας λοιπόν τον εαυτό μας, θεραπεύουμε και την κοινωνία. Ας σταθούμε για λίγο να αναρωτηθούμε, τι είναι αυτό που μας δίνει τελικά τη μεγαλύτερη χαρά? Πώς μπορούμε κάθε μέρα να είμαστε καλύτερα? Να έχουμε ψυχική αντοχή παρόλα όσα συμβαίνουν? Να μπορούμε να διαχειριζόμαστε το στρες, να μάθουμε να βγαίνουμε στο φως, να μην φοβόμαστε την κάθε σκιά, το κάθε πρόβλημα, την κάθε αντικσοότητα. Αν μάθουμε να κοιτάμε με μια διαφορετική ματιά, αν μάθουμε να κοιτάμε και από την άλλη πλευρά, μέσα, γύρω μας, τότε θα δούμε ότι παρόλα τα προβλήματα υπάρχουν τόσα όμορφα πράγματα, τα οποία κάθε φορά που συμβαίνει κάτι δυσάρεστο, επισκιάζονται και δεν τα βλέπουμε. Έχουμε μέσα μας ένα τεράστιο δυναμικό που περιμένει να εκφραστεί, περιμένει να ανθίσει. Ας ενισχύσουμε λοιπόν συνειδητά τα θετικά συναισθήματα, την ευγνωμοσύνη, την καλοσύνη, την ενσυναίσθηση, τη συμπόνια, τη συγχώρεση. Η συγχώρεση είναι μια γενναία πράξη που έχει να κάνει μόνο με μας. Είναι μια απόφαση αγάπης προς τον εαυτό μας.
γιατί αφορά μόνο τις σκέψεις μας. Θα αφαιρέσει τα αγκάθια που κουβαλάμε και θα αφήσει χώρο για την ευγνωμοσύνη και τη χαρά. Πράγματι, είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορούμε να κάνουμε στον εαυτό μας. Μπορεί το παρελθόν μας να μην ήταν και τόσο καλό όσο θα θέλαμε, όμως επιλέγουμε συνειδητά να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον. Ας δώσουμε φέτος μια υπόσχεση στον εαυτό μας, ας δώσουμε μια υπόσχεση εμείς, σε μας, ότι τον καινούριο χρόνο θα επιτρέψουμε στον εαυτό μας να έχει περισσότερη χαρά, να έχει περισσότερο χαμόγελο, περισσότερο γέλιο. Να του δίνουμε περισσότερο χρόνο για χόμπι, για άσκηση, για χαλάρωση, για ύπνο, για παιχνίδι, για τραγούδι, γιατί όχι και για χορό, για όλα αυτά που μας αρέσουν. Τα Χριστούγεννα είναι η εποχή που θέλουμε να προσφέρουμε. Δίνουμε και παίρνουμε δώρα. Και ένα καλό βιβλίο είναι ένα πολύ όμορφο δώρο για μας και για τους αγαπημένους μας. Το «Θέλω να είμαι καλά» είναι ένα βιβλίο για όλους. Ένα βιβλίο γεμάτο φως. Όμως, το μεγαλύτερο δώρο που μπορούμε να κάνουμε σε κάποιον είναι η προσοχή μας. Είναι η καλή μας διάθεση. Το χαμόγελό μας, ο καλός μας ο λόγος. Και όλα αυτά δεν κοστίζουν, αλλά κάνουν τη διαφορά. Να είστε όλοι καλά. Εύχομαι χαρούμενα Χριστούγεννα και ευτυχισμένη χρονιά, μια χρονιά γεμάτη φως. Σας ευχαριστώ.